Τώρα, είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθεί η ανεργία, δηλαδή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθεί στον απολογισμό της διετίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην εκπομπή «Η συνείδηση του πολίτη» το βράδυ της Παρασκευής μεθαύριο στις 10 η ώρα το βράδυ, αμέσως μετά το μεγάλο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Θα συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Άρης Γιαννακίδης, όπως επίσης και όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επαναλαμβάνω, την Παρασκευή στη συνείδηση του πολίτη στις 10. Πάμε τώρα στην Κυριακή την Πασκάκη, η οποία φοβάμαι πως θα μας πει μία ακόμη είδηση, η οποία περιλαμβάνεται στα παρελκόμενα Κυριακή της κρίσης, έτσι δεν είναι? Σταύρο, μάλλον εκεί πρέπει να το αποδώσουμε. Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι σίγουρα τα περιστατικά αυτοκτονίας και στην περιοχή της Θράκης έχουν αρχίσει πλέον να αυξάνονται και αυτό είναι το ανησυχητικό. Βεβαίως θα σου πω, Σταύρο, ότι σίγουρα τα περισσότερα περιστατικά δεν οφείλονται μόνο στην κρίση αλλά και σε άλλα αίτια. Τώρα, για να έρθουμε στα συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία σημειώθηκαν μέσα... Πάντως, στο μυαλό των περισσότερων, μόλις ακούει κανείς αυτοκτονία, σήμερα και εκεί... Πάει εκεί, σε οικονομικά προβλήματα, σε πιέσεις που δεν άντεξαν οι αυτόχειρες και σε δεδομένα τα οποία τα συνδέει αυτόματα με τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Μόνο που πάντα οι ειδικοί λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, Σταύρο, ότι συνήθως κάτι υποβόσκει για να οδηγηθούν αυτοί άνθρωποι σε τέτοιες ακραίες λύσεις για προσωρινά προβλήματα όπως είναι τα οικονομικά. Λοιπόν, διότι αυτοκτονίες, όπως πολύ καλά ξέρεις, είναι μία μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε μόνο 24 ώρες και τα δύο περιστατικά έγιναν στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, στον Καλλικρατικό Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Το ένα έγινε εχθές στις Σφαίρες, όπου εκεί ένας ηλικιωμένος κύριος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Και λέω αποπειράθηκε, Σταύρο, διότι οι γείτονοι άκουσαν την φασαρία, άκουσαν τους πυροβολισμούς και έτρεξαν να βοηθήσουν, πράγμα που σημαίνει ότι ειδοποίησαν εγκαίρως και μεταφέρθηκε ο συγκεκριμένος κύριος στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάστασή του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχει όμως διαφύγει τον κίνδυνο. Ας ελπίσουμε ότι όμως όλα θα πάνε καλά. Τώρα, το δεύτερο περιστατικό δυστυχώς δεν είχε αυτή την κατάληξη και πάλι ένας άντρας αυτοκτόνησε με όπλο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, θα έλεγα, σε κεντρική περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αυτό το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Σταύρο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο αυτόχειρας πληροφορήθηκε ότι έπασχε από μια σοβαρή ασθένεια και έτσι θέλησε να βάλει τέλος με αυτόν τον τρόπο στην ζωή του. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι ο συγκεκριμένος ο αυτόχειρας δυστυχώς τερμάτισε τη ζωή του με αυτό το αποτρόπαιο, με αυτή την αποτρόπαια κίνηση. Καμιά φορά κανείς προτιμά την αξιοπρέπεια στο τέλος της ζωής του παρά την... τις δυσκολίες και όλα εκείνα τα οποία βεβαίως και θα το ταλαιπωρήσουν και αυτόν αλλά και τους οικείους τους. Κυριακή μου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα.